εντοπίστηκαν αδυναμίες και υπάρχει το πλάνο για να τις επιλύσει. Στο τριετές πλάνο που έχει καταστήσει, συμπεριλάβαμε και την πρόσληψη του Υπουργού Διευθυντή, επιλέξαμε για αυτή τη θέση τον κύριο Ρέιφλα, ο οποίος είχε κηδεία ως επικεφαλής στα τμήματα οικοδομής του ΆΕΑΚ και την ΛΑΚΑ, έχοντας επιδείξει αξιόλογο έργο. Στην πορεία αυτή, η σύντομη μεταξύ μας συνεργασία διακόπηκε μετά από επιθυμία αθλητήρου για προσωπικούς λόγους και έκτοτε ήταν και γίνει πρόσληψη σε αυτήν την θέση. Κρίνουμε πως το μοντέλο για το οποίο λειτουργούμε από τον Νοέμβριο του 2014 και έπειτα, αλλά και που είχαμε εφαρμόσει τους καλοκαιρινούς μήνες του 2014, είναι από τις συνθήκες αρκετά ικανοποιητικό. Άλλο ένα βασικό σημείο πάνω στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερο βάρος ήταν η αναδιοργάνωση με παράλληλα δημιουργία περισσότερων δυνατήτων στα τμήματα πεδόσφαιρα, φούτσαλ, καλαδόσφαιρα και ποδηλασία. Και πράγματι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα τέσσερα αυτά τμήματα. Στην πεδόσφαιρα η ομάδα μας κατέκτησε